Και γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο μαγικό. Και σήμερα θα δούμε τα νέα υβριδικά παπάκια, τα οποία συγκατοικούν και με κάποια κοτόπουλα που βγήκαν και αυτά από τη μηχανή και φαίνονται αναγκαστικά στο background, αλλά το βίντεο έχει να κάνει με τα παπιά. Μα τέλος πάντων, μια μικρή παρένθεση, επειδή κάποιος μπορεί να ρωτήσει το οτιδήποτε, τα κοτόπουλα είναι παιδιά από τις γυμνόλεμες κότες, αλλά μόνο ένα βγήκε γυμνόλεμο και τα δύο βγήκανε κανονικά και λευκά σαν τον κόκορα. Αυτά, πάμε στα παπάκια. Αρχικά, όσον αφορά τις πάπιες, φέτος δυστυχώς, εκεί που περίμενα να είναι η καλύτερη χρονιά υβριδισμού, τελικά ήταν μια απλή χρονιά προς αποτυχημένη χρονιά. Είχα πάρει από πέρυσι πολλά παπάκια, διάφορα χρώματα, ασπρόμαυρο, γκρι που τελικά κατέληξε να γίνει κανελή, ακόμα πιο ιδιαίτερο, και άσπρα. Κάποια δυστυχώς πέθαναν από μικρά, είχα κάνει αναφορά από κάποιο είδους σοκ από το πολύ παιχνίδι στο νερό ή οτιδήποτε, δεν ξέρω, σπάνιο περιστατικό, δεν το έχω ξαναπάθει, αλλά ενημερώθηκα πως όντως ισχύει αυτό με το σοκ καμιά φορά. Οπότε εκεί χάσαμε ήδη κάποια παπιά, στη συνέχεια μεγάλωσαν κάποια, αλλά χάθηκαν και κάποια σαν ενήλικα, ας πούμε η ασπρόμαυρη πάπια είχε πεθάνει τόσο μια μέρα τη βρήκα έτσι νεκρή. Γενικά τα παπιά του εμπορίου δεν είναι και τα πιο σταθερά, μπορεί από μια μέρα στην άλλη να μην υπάρχουν. Τέλος πάντων, στη συνέχεια είχα κρατήσει πάντως μια λευκή πάπια και μια γκρι πάπια. Συν την αγριόπαπια που έχω, την κλασική, την πρασινοκέφαλη. Αν και εγώ σκόπευα φέτος να κάνω υβριδισμό με όλα τα άλλα χρώματα. Η πρασινοκέφαλη δεν με ενδιαφέρει τόσο, δεν ήταν προτεραιότητα. Τέλος πάντων, κάποια φάση είχα κλείσει τις πάπιες στην αρχή αναπαραγωγής με τον πάπιο Μόσχας. Είχα μαζέψει συνολικά κάπου στα 20 αυγά, πολλά από την λευκή, από την γκρίζα πάπια και κάτι από την πρασινοκέφαλη. Και όμως, από αυτή τη φουρνιά την τόσο μεγάλη, δυστυχώς τίποτα δεν ήταν εγώνυμο. Πιθανώς ο πάπιος έχει κάποιο θέμα εγώνυμότητας, γιατί τόσες πάπιες δεν μπορεί να μην είναι εγώνυμες. Μόνο μία θα είχε θέμα το πουλί από τις τρεις πάπιες, όχι όλες. Μάλλον ο πάπιος λοιπόν έχει το θέμα. Και δυστυχώς δεν ήταν εγώνυμα τόσο αυγά. Τζάμπα τόσο σκόπος, τόση αγωνία, τόσος ενθουσιασμός. Μετά είχε περάσει και λίγος καιρός. Είχα απογοητευτεί, άφησα τις πάπιες έξω. Δεν έβρισκα κάποια νόημα να τις έχω κλειστές, έλεγα του χρόνου. Τελικά όμως μάζεψαν λίγα αυγά σε μια φωλιά, η λευκή και η πρασινοκέφαλη. Αλλά δεν πήγε καλά τις πρασινοκέφαλες, δυστυχώς ένα είχε επιβιώσει, γιατί κάτι τα βρήκε τα αυγά και τα άφαγε. Όμως είχα σώσει ένα αυγό, αυτό εδώ που είναι το μεγαλύτερο παπί, που είναι το κλασικό υβρίδιο, το γνήσιο μορφικό, όπως θα βγει, όπως και τα περσίνα, μαύρο θα βγει αυτό. Ιριδίζουν με κανελή στο στήθος. Οπότε είναι σίγουρα ένα αυγό της ήταν εγώνυμο. Και μιας που λέμε για την πρασινοκέφαλη, έχει κλωσίσει αυτή σε μια φωλιά σε κάτι θάμνους. 8 αυγά είχε, τα 4 είναι εγώνυμα. Ακόμα ένα στοιχείο ότι ο πάπιος δεν πάει καλά και πρέπει να τον δώσω. Δεν έχει νόημα να τον κρατάω, τέλος πάντων κάτι θα γίνει με αυτόν. Και τα υπόλοιπα παπιά που βλέπουμε είναι από την λευκή πάπια, που δυστυχώς είχα μαζέψει τα αυγά λίγο αργά και ήδη είχαν φαγωθεί κάποια και ό,τι βγήκε είναι αυτό που βλέπουμε τώρα μπροστά μας, που πρακτικώς είναι σχεδόν το ίδιο μορφικό με το κλασικό, απλώς κάποια έχουν εμφανή διαφορά, όπως ας πούμε αυτό εδώ, να το βλέπουμε, το ράμφος ας πούμε έχει ροζ σημάδια πάνω και έχει λίγο πιο πολύ κίτρινο. Κάποια βέβαια είναι και αρκετά σκούρα, όπως το κλασικό μορφικό. Τώρα αυτά που έχουν λίγο ροζ παραπάνω και λίγο κίτρινο παραπάνω, μαύρα θα βγουν. Απλώς λογικά να έχουν κανένα παραπάνω αριθμό λευκών φτερών πάνω τους, να είναι δηλαδή ασπρόμαυρα. Όχι σε τρελό βαθμό βέβαια, εντάξει, τυπικά ασπρόμαυρα. Δηλαδή, εντάξει, αρκετά μεγάλη απογοήτευση, γιατί φέτος το πιο ιδιαίτερο υβρίδιο που ήθελα να κάνω ήταν λευκό υβρίδιο. Βέβαια με τη συγκεκριμένη πάπια που είχα πάρει το είχα φανταστεί ότι πιθανώς να μην πάρω λευκό υβρίδιο.
να περνάει στο μέχρι ασπρόμαυρο, γιατί στο ράμφος της είχε ένα μαύρο στίγμα. Δηλαδή είχε υπολοιπόμενο γονίδιο μαύρο, δεν ήταν γνήσια λευκή. Αυτό δεν το είχα δει βέβαια όταν είχα κανονίσει να την πάρω. Ήταν πολύ μικρή λεπτομέρεια. Μετά από λίγο καιρό το είδα και εγώ αφού την είχα πάρει. Τέλος πάντων, ευτυχώς δεν είχα δώσει λεφτά για αυτή την πάπια, αλλιώς θα τα έκλαιγα τώρα, γιατί ναι, πολύ απλά δεν μου κάνει για το στόχο μου μια πάπια με υπολοιπόμενο γονίδιο μαύρο, οπότε ακυρώνεται εννοείται από ό,τι project μελλοντικό. Τέλος πάντων, τουλάχιστον έχουμε κάποια υβρίδια για φέτος. Έχει χάρη που τα υβριδικά παπιά μεταξύ μόσχας και κλασικής πάπιας μου αρέσουν, είναι από τα αγαπημένα μου είδη πάπιας. Οπότε μου κάνουν και αυτά που πήρα, εντάξει, κάτι είναι από το τίποτα. Θα έχω και άλλα 4 από την πρασινοκέφαλη. Τα γνήσια μορφικά που, όπως και να το κάνουμε, έχουν άλλη μαγεία, έχουν άλλο σώμα, λίγο. Πολύ ωραία χρώματα. Αλλά και πάλι, για φέτος η στόχη ήταν διαφορετική. Τώρα πάλι του χρόνου, άμα είναι να γίνει κάτι, θα ξανακάνω απόπειρες. Όπως και να το κάνουμε, δεν έχουμε πλέον περιθώριο για φέτος. Για του χρόνου θα φροντίσω βέβαια να πάρω κανονική λευκή πάπια, εννοείται, που να μην έχει υπολοιπόμενα γονίδια, μαύρη ή οτιδήποτε, και ένα λευκό πάπιο μόσχας, για να σιγουρευτώ ότι θα πάρω 100% μια γένα full λευκά παπιά. Εντάξει, μέχρι του χρόνου βέβαια έχουμε καιρό, δεν είναι τίποτα σίγουρο ότι θα βρω από τα δύο, οπότε εντάξει, δεν θα πω και πολλά θα, γιατί το θα είναι ανόητη λέξη και πολύ υποθετική, πιστεύω. Αλλά εντάξει, απλώς λέω ότι του χρόνου, αν έχω τύχη, θα γίνουν αυτά τα σχέδια και θα είναι πιο οργανωμένα και πιο καλά, δεν θα το παίζω 50-50. Τώρα, ας πούμε, είχα πατέρα μόσχα, ασπρόμαυρο, δηλαδή το κλασικό γνήσιο μορφικό, και μια μάνα άσπρη με υπολοιπόμενο γονίδιο μαύρου. Εντάξει, φυσικό να βγαίνουν μαύρα τα μικρά, το υπολοιπόμενο γονίδιο δεν το υποτιμάς, είναι δυνατό. Αλλά για του χρόνου, όπως είπα, τα σχέδια θα είναι πιο καλά. Θα φροντίσω να έχω, αν μπορέσω, να βρω δηλαδή ολόλευκους γονείς και από τα δύο ζώα. Ολόλευκη γνήσια πάπια, ολόλευκο γνήσιο μόσχας πάπια. Και ελπίζω με του χρόνου να έχουμε λευκά υβρίδια. Για φέτος έχουμε αυτά εδώ. Προς το παρόν ένα γνήσιο μορφικό και κάποια άλλα που είναι ακόμα λίγο έκπληξη, δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα βγούνε. Υπέθεσα βέβαια ότι θα βγουν λογικά ασπρόμαυρα, αλλά ακριβώς το πόσο μαύρο, πόσο άσπρο δεν το ξέρουμε. Αλλά και πάλι δεν θα είναι κάτι τόσο συναρπαστικό όσο θα ήταν το λευκό. Δεν πειράζει, γι' αυτό υπάρχει και του χρόνου. Αυτά λοιπόν ήταν τα υβριδικά παπάκια για φέτος. Σύντομα θα έχουμε άλλα 4, θα τα δείξω και αυτά όταν εκολαφθούν. Και θα κλείσει για φέτος το υβριδικό κομμάτι και γενικά για να παραγωγή υδρόβιων πουλιών του χρόνου πάλι. Αυτά λοιπόν για αυτό το βίντεο, τα λέμε στο επόμενο. Κάντε και εγγραφή και ένα like στο βίντεο, γιατί αυτά τα μαγικά πράγματα αρέσουν στο YouTube. Οπότε ναι, κάνουμε και like, εγγραφή και κοινοποίηση το βίντεο, να το δει όλος ο κόσμος. Αυτά, αντίο.